Πάμε και στην ηχορύπανση που είχαμε δύο συλλήψεις περιφερειακά, αν δεν κάνω λάθος, εδώ στη Μέση Κέρκυρα και, στην, και προς την, στον Ύψο, κάπου εκεί. Κοντό Καλλικιά Ιωάννη. Το περίεργο είναι ότι εκεί στον ΑΟ παίζουν μέχρι τις 4 το πρωί. 5, αλλά δεν τους ενοχλεί κανείς. Το γνωρίζω. Δεν μπορεί να το γνωρίζει. Το γνωρίζει. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό, για να δικαιολογήσουν ότι να, εμείς κάνουμε ελέγχους. Μάλλον αυτό είναι για παραβίαση ωραρίου και όχι για ηχορύπανση. Γιατί όποιος ζητήσει για ηχορύπανση να πάνε να καλούν την αστυνομία, λέει ότι δεν έχει κανένα όργανο μέτρησης της ηχορύπανσης. Θα δούμε. Θα δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Έχουμε τον πρόεδρο των κατοίκων της παλιάς πόλης. Να ακούσουμε μια μικρή δήλωση που μας έχει κάνει για την ηχορύπανση. Που είναι πολύ σημαντική καταγγελία του. Γιατί τώρα Διονύση να βγαίνει και να λέει ότι εμείς καλούμε την αστυνομία και μας λέει η αστυνομία δεν έχουμε το δεσιμπελόμετρο. Εντάξει, είναι πολύ σοβαρά τόσα καταγγελία ο κύριος Ολύμπιος και μακάρι να σε ακουστεί, γιατί αν όντως ισχύουν αυτά, υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Πάμε να τον ακούσουμε. Όσον αφορά την ηχορύπανση, έχει γίνει λίγο ανεξέλεκτη τις ώρες μη κοινής ησυχίας. Έχουν ανακαλύψει τώρα ένα καινούριο τρόπο να εκδηλώνονται, πώς η πέθρια με ζωντανή μουσική σε κάτι το οποίο απαγορεύεται μέσα στο κέντρο της πόλης. Δεν δίνονται τέτοιες άδειες και αυτοί έχουν άτομα τα οποία και τραγουδούν και παίζουν διάφορα όργανα σε μεγάλη ένταση τις ώρες αυτές μέχρι τις 11. Μετά τις 11 υπάρχει κάπως ηρεμία, όχι σε όλα τα μαγαζιά, αλλά γενικά ας το πούμε ότι υπάρχει ένας κάποιος έλεγχος. Έχουμε εμείς επικοινωνήσει και με το αστυνομικό διευθυντή και με το 100 και ζητάμε να παρέμβουν σε περιπτώσεις της ηχορύπανσης, της ανεξέλεκτης ηχορύπανσης, και μας το αρνούνται, επικαλούμενοι το γεγονός ότι δεν έχουν δεσιπελόμετρα. Και τους λέμε δεν χρειάζεται δεσιπελόμετρο για να πιστοποιήσεις ότι κάποιος παραβαίνει τον νόμο. Τον νόμο της ζωντανής μουσικής μέσα στην παλιά πόλη σε εξωτερικό χώρο και ότι είναι πολύ έντονη η ηχητική ένταση. Επομένως, καλούμε και τον αστυνομικό διευθυντή και τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο αυτών των προβλημάτων, να κάνουν τα δέοντα ώστε να τηρείται η τάξη. Διαφορετικά θα προβούμε σε άλλους είδους διαμαρτυρία. Θέλω να πω το εξής, ότι πρέπει να καταλάβουν ότι η παραβατικότητα πρέπει να τελειώνει. Δεν μπορούμε να κάποιος να είναι τα καλά παιδιά και κάποιοι τα κακά παιδιά. Το λέω αυτό με όλο το σεβασμό στον αστυνομικό διευθυντή, τον οποίο, όπως είπα και προηγουμένως εκεί στην κοπτοραπτική εκεί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης των θεμάτων, αδικεί την αστυνομική διεύθυνση αυτή η απόκριψη θεμάτων επιτυχιών της αστυνομικής διεύθυνσης. Να αδικεί την αστυνομική διεύθυνση και ας το κοιτάξει ο κύριος Σκολαρίκης. Εμείς έχουμε διαμαρτυρηθεί στον κύριο Σκολαρίκη ότι θέματα τα οποία μαθαίνουμε με άλλο τρόπο δεν εκδίδει δελτίο τύπου και κάνει ναρκωτικό εκδίδει, τέτοια πράγματα. Μας περιπτώσει. Πάντως πρέπει να το δει το θέμα ο αστυνομικός διευθυντής με την ηχορύπανση εκεί στον ΑΟ. Έχουμε καταγγελίες. Πάμε λοιπόν και σε ένα θέμα.